Οπ, τι έχουμε εδώ. Καλημέρα παιδιά, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βιντεάκι. Ήρθε ένα πακετάκι σήμερα. Έχει εδώ μέσα μερικά καθαριστικά. Και αυτό εδώ πέρα το σπρέι που ήθελα γενικά λίγο καιρό να δοκιμάσω. Βέβαια από ό,τι βλέπετε σήμερα η μέρα δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Οπότε δεν το βλέπω να πλένουμε σήμερα το αυτοκίνητο. Ναι, μάλλον δεν είναι καλή ιδέα. Λοιπόν, όπως είδατε έχουμε πάρει αυτό εδώ πέρα το σπρέι. Θέλω να δοκιμάσω. Το σαπούνι. Και άλλο. Α, έχω πάρει και ένα μάτσο πετσέτες εδώ πέρα. Να έχουμε μπολίκες. Ένα καινούργιο σφουγγάρι. Και δύο καινούργιες πετσέτες τεχνώματος. Να έχουμε, καλύτερα να έχουμε παρά να ψάχνουμε. Λοιπόν, αυτά θα τα δείξουμε αναλυτικά σε ένα άλλο βιντεάκι. Σήμερα δεν έχω συγκεκριμένο σχέδιο. Απλά μάλλον θα πάμε μια βολτούλα και δεν ξέρω, μπορεί να κάνω κανένα log το αυτοκίνητο έτσι λίγο να δω τι παίζει. Στην πραγματικότητα ήταν αυτή τη βδομάδα να πάω πίστα, αλλά όπως βλέπετε με τον καιρό τα πράγματα δεν είναι πολύ ωραία και δεν θέλω να βρέξει. Οπότε μάλλον θα το αναβάλω για την επόμενη. Πήρα και το λάπτοπ. Και πήρα και ένα κόκαλο για τη μέλα. Φυσάει λίγο είναι αλήθεια. Φτάσαμε στο Μεξικό. Έχουμε έρθει εδώ πέρα να κάνουμε μερικά λογκάκια. Τώρα για όσους δεν ξέρουν τι είναι το log, ουσιαστικά το όργανο καταγράφει εις βάθος χρόνου τι τιμές είχε. Που μας δείξει στις οθόνες. Ναι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω πώς θα το εξηγήσω. Πώς θα εξηγούμε τα log, ρε παιδιά. Καταγράφει το τι κάνει το αυτοκίνητο εις βάθος χρόνου. Α, το δείτε, θα σας δείξω. Έχεις τίποτα να συμπληρώσεις? Όχι. Για να συνδέσουμε τον υπολογιστή με το αυτοκίνητο, ουσιαστικά έχω βγάλει αυτό εδώ πέρα το connector εδώ κάτω και του βάζουμε αυτό εδώ πέρα το καλωδιάκι, τον adapter, βγαίνει σε USB και το βάζουμε στο laptop. Πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά γιατί έχει και κρύο και αέρα και όχι τίποτα άλλο. Φοβάμαι μην ξεκινήσει να βρέχει. Θα με έπαιρνε ο αέρας. Λιάννα. Σε λένε Λιάννα? Όχι. Πώς σε λένε? Εύη. Και περιμένουμε 14 αιώνες. Τι είναι αυτά? Κετσουπ. Κάτσε να θυμηθώ τώρα τι κάνουμε. Πηγαίνουμε file, connect, ναι. Τσουπ, ορίστε. Και τώρα βλέπουμε ακριβώς τι βλέπει το αυτοκίνητο. Παπάτσα. Γράφουμε. Σάπιο! Δεν μου πήγε η τρίτη! Τώρα θα το ξανακάνεις πίσω. Ναι, θα ξανανεύω από την άλλη. €200 καίγονται. 200 ευρώ φεύγουν έτσι. Είναι θεστική αυτή η δουλειά. Λοιπόν, κάπου τώρα βρούμε να κάνουμε στην άκρη να κοιτάξουμε τα λόγκ. Αφού πες θα το ξανακάνεις γιατί σου πετυχεί η τρίτη, τι είναι αυτό? Να, δεν πειράζει, δεν με πειράξει η τρίτη. Μια δεύτερη θέλω να κάνω. Την τρίτη ήθελα απλά να την βάλω έτσι εδώ. Για εμένα. Για το καλό. Για εμένα, ναι. Για να νιώσω εγώ καλά με τον εαυτό μου. Καλά, θα το ξαναπατήσω το κουμπάκι. Πα. Τόσο μα θες. Το χάσαμε. Αλήθεια λες? Γιατί το ξαναπάτησε? Ξέρω. Άρα να πατήσω αυτό. Περίμενε. Το πάτησα. Γράφει? Ναι, γράφει. Ωραία, τώρα μου πήγε κι άλλες. Πάτσε. Τέλεια. Λοιπόν, βάλω το full screen αυτό. Αυτό θα έκανα. Για να δούμε τώρα εδώ πέρα τι γίνεται. Έχω κι εγώ πλάκα περιέργεια να τα δω. Τι συμβαίνει. Άρα γίνεται πιο έντονο. Εδώ πέρα η ύψιστη τιμή του AFR είναι 11.8. Πες πάλι την αυτό για να ξέρουμε. Την αναλογία αέρα καυσίμου. Η ύψιστη του τιμή είναι 11.8 και μετά πέφτει μπαμ στο 10.78. Οκ. Okay. Το boost στο μέγιστό του είναι 0.75 και στο ελάχιστό του είναι 0.5. Δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό που πέφτει έτσι τέλος πάντων το boost. Από 0.7 πηγαίνουμε 0.5. Έχω την εντύπωση πως αυτό γίνεται λόγω της τουρμπίνας, επειδή είναι πολύ μικρή, ψοφάει στα ψηλά. Λόγω back pressure και μπύρι μπύρι, δεν ξέρω και εγώ τι.
Πέφτει γι' αυτό λόγο. Δεν ξέρω. Το boost controller το έχω 100% κλειστό. Δεν λειτουργεί καθόλου. Το μαύρο. Να πω. Το μαύρο είναι οι στροφές του αυτοκίνητου. Εδώ είναι όπως πάταγα, ανέβαινε γκάζι, εδώ άλλαξε ταχύτητα, κατέβηκαν και τα σχετικά. Αν κανείς ξέρει κάτι παραπάνω, ας το γράψει κάτω στα comments. Μπορεί να βοηθήσει, δεν ξέρω. Με ενημερώνουν από το control ότι εδώ πέρα στο τράφι έχουμε κάτι καταράχτε σαν του Νιαγάρα. Οπότε πάμε λίγο να το δούμε. Πριν με εκλικό τώρα τράφι. Ναι, κάναμε το ταξιδάκι και γυρίσαμε τράφι. Με ελικόπτερο. Κοιτάξτε πώς μία απλή μέρα. Ω, να τόσο καταράχτη, κοίτα. Πώς πας εκεί, ναι, νομίζω πού πας. Ναι, από εδώ κατεβαίνω, από εδώ κατεβαίνω. Φοβάμαι. Έλα, βαρελάκι. Κοίτα που έχουμε έρθει. Μια απλή μέρα έτσι χαλαρή γενικά για logging. Τι. Ναι, μια τυπική χαλαρή μέρα. Βγήκαμε μια βολτούλα με τα μάξι και έχουμε καταλήξει να ερχόμαστε εδώ πέρα. Σε αυτά. Ωραίο. Δες που φτάσαμε. Αμάτω. Ακούω εντυπώς. Γαμάτο! Ναι! Πού κάνουν μπάνιο! Άμα είσαι αρκετά γενναίος, εδώ πέρα μπορείς να χωθείς. Εκεί πέρα κοντά στην καταράκτη το βάθος. Ναι! Έχει! Πόσο βάθος μπορεί να είναι! Εντάξει, μην νομίζεις τώρα ότι θα πιάσεις και ψάρια, αλλά... Photography lessons, παιδιά! Δείτε! Για να φτάσουμε πιο κοντά στο νερό την κάμερα, κρατάμε το κινητό ανάποδα. What? Κι άμα μας πέσει μέσα, θα γαμπεί τα διάγροφα είναι. Το βρήξες. Μίλα μου. Όχι, δεν το βρήξα. Αν και πλάκα, να βγάλω μια υποβρύχια. Γαμάτι, έλα δες. Θα το φτιάχνω, το βαθμίζω. Wait. Πάμε, μπορείς. Ωχ, ψυχαλίζει. Ψυχαλίζει, πάμε να φύγουμε. Φέρ' το, όντως. Πώς φάνηκε, τελειώσαμε ένα γρήγορο photo shooting session με το κινητό. Γαμάτα! Αλλά επειδή τώρα θα φάμε βρόχα, ναι, πάμε σιγά σιγά να φεύγουμε. Εύη βρέχει. Έλα! Εύη βρέχει πολύ. Τόσο στοιχείο. Προχώρα, γιατί βρέχει πολύ. Πού πάω! Τα καταφέραμε. Γύρισαμε την Ανταρκτική. Γεια σας, κοπλά. Αχ, τι ωραία και ζεστά που είναι εδώ! Δεν έκλεισε. Και τα γυαλιά μου. Κουράστηκα. Έλα, πάμε προς το σπίτι γιατί τώρα είναι λίγο χάλια τα πράγματα. Τώρα θυμήθηκα ότι δεν τραβήξαμε outro. Αυτό λοιπόν είναι το outro. Αυτή εδώ πέρα είναι η Μέλα. Να είστε καλά και θα τα πούμε στο επόμενο. Ελπίζοντας δηλαδή στην πίστα.